Στον αέρα βρίσκονται τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας στα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων, με τους νοσοκομιακούς γιατρούς και δίτους χειρουργούς να θέτουν πλέον πρώτων ευθυνών τους στη διοίκηση του Ιδρύματος, στην 7η ΥΠΕ και εν τέλει το Υπουργείο Υγείας. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες με τους πολίτες που χρήζουν τις υπηρεσίες της χειρουργικής κλινικής να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και έτσι είτε να αναβάλουν επαόριστον χειρουργικές επεμβάσεις, είτε να κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Μια σειρά ασθενείς δεν εξυπηρετούνται όσον αφορά τακτικά προγραμματισμένα χειρουργεία της χειρουργικής κλινικής, της ορειλά κλινικής, της ουρολογικής κλινικής. Ακόμα και τακτικά χειρουργία της ορθοπαιδικής και της γυναικολογικής κλινικής δεν γίνονται. Γίνονται μόνο επίγοντα ορθοπαιδικά και τοκετοί και σαρικές τομές, δηλαδή πράγματα που δεν μπορούν, επεμβάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν. Και όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς κατευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα ή παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία. Στο στρογγυλό τραπέζι που κάθισαν το πρωί, γιατροί και διοίκηση εκφράστηκε το αίτημα των γιατρών να ανοίξει άμεσα η δεύτερη χειρουργική αίθουσα, έστω και με την απόσπαση από άλλα νοσοκομεία ενός ικανού αριθμού αναισθησιολόγων. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ενώ η χειρουργική κλινική αριθμεί σήμερα 7 χειρουργούς, τους περισσότερους που είχε ποτέ το νοσοκομείο Ρεθύμνου, οι αναισθησιολόγοι από 2 που ήταν έγιναν 3, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει διεξαγωγή των χειρουργείων και εφημερίες να βγαίνουν με δανεικούς από άλλους νομούς αναισθησιολόγους. Το απαράδεκτο για εμάς είναι το ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις ιατρικό προσωπικό μετά από πολλά χρόνια, να έχεις γιατρούς στη χειρουργική, στην ορειλά, στην ορθοπαιδική, στη γυναικολογική, στην ουρολογική και να μην γίνονται προγραμματισμένα χειρουργία. Και το κύριο αίτημά μας είναι να ανοίξει η δεύτερη χειρουργική αίθουσα. Θα πρέπει αυτό να το δει κεντρικά η ΥΠΕ, εφόσον προκυρήσονται θέσεις και γιατροί δεν έρχονται, με ποιο τρόπο θα αγγιθεί. Γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε μείζον δεν είναι απλά να γίνονται επεμβάσεις για να ικανοποιηθούν οι χειρούργοι, για να καλύψουν οι κλινικές τις ανάγκες του, για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να παρέχονται τελικά οι υπηρεσίες να φτάσουν στον τελικό χρήστη. Πάντως, με τη γλώσσα των αριθμών, προ-πανδημίας τα μηνιαία τακτικά χειρουργεία ξεπερνούσαν τα 20, ενώ φέτος, από την αρχή του χρόνου έως και σήμερα, έχουν διεξαχθεί περίπου 45 τακτικές επεμβάσεις.